Συνεχίστηκε σήμερα Πέμπτη στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας η δίκη για την κακοκαιρία Ιαννός που έπληξε την περιοχή της Καρδίτσας αλλά και άλλες θεσσαλικές περιοχές το Σεπτέμβριο του 2020. Με τις καταθέσεις πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας αλλά και αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Μουζακίου. Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει 40 μάρτυρες από τους συνολικά 100. Η δίκη διεκόπη πάλι για αύριο και έπειτα θα συνεχιστεί στις 24, 25 και 29 Ιουλίου, όταν και θα υπάρξει νέα διακοπή για να συνεχιστεί εκ νέου τον Σεπτέμβριο, οπότε και αναμένεται πια να βγει και η απόφαση. Συνεχίζει η δίκη. Βρισκόμαστε στο στάδιο της εξέτασης των μαρτύρων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Θα διακοπεί πάλι για αύριο. Θα πάμε μετά 24, 25, 29 και από ό,τι φαίνεται θα ξαναπάμε τον Σεπτέμβριο. Οι μάρτυρες είναι πάνω από 100 της κατηγορίας και της υπεράσπισης. Και μετά οι απολογίες. Και μετά περιμένουμε τις αγορές και την απόφαση. Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση του δικαστηρίου, πιστεύω λογικά, μέσα στο Σεπτέμβριο. Από την πλευρά της, η δικηγόρος των συγγενών της φαρμακοποιού σημείωσε ότι πρόκειται για μια μαραθώνια διαδικασία με την οικογένεια να ζητάει δικαίωση για την κόρη τους. Βρισκόμαστε στον 40ο μάρτυρα, συνεχίζεται μια μαραθώνια διαδικασία, αλλά είμαστε εδώ προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες όπως πρέπει. Μέχρι στιγμής οι μάρτυρες που κατέθεσαν αφορούσαν τη δική μας περίπτωση, τους συγγενείς της Θανούσας, της Ευδοκίας Μυρτούς Πλακιά. Στην πορεία είναι μάρτυρες που αφορούν περισσότερο την πλημμύρα της Καρδίτσας. Συνεπώς δεν έχουμε τόσο στενό ενδιαφέρον στην πορεία. Η οικογένεια τι ζητάει? Δικαίωση για την κόρη τους. Η δίκη διακόπη για αύριο, ενώ υπενθυμίζεται πως κατηγορίες αντιμετωπίζουν 10 άτομα, μεταξύ αυτών ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, οι δήμαρχοι Καρδίτσας και Μουζακίου, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου.